Καλησπέρα και καλή διασκέδαση να έχετε. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Με πολύ θετική διάθεση, φαντάζομαι. Πάντα, πάντα. Σουφάκι μας, πώς είσαι? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ναι, καλό μήνα. Καλό μήνα. Ναι, καλά που έχουν τις γυναίκες. Ναι, όλα καλά. Άλλαξε ο μήνας, γιατί αλλιώς. Όλα καλά. Ναι, όλα καλά. Όλα τέλεια. Πρώτα απ' όλα να πούμε σαν γρήγορα, ναι. Γιατί είμαστε άπλες. Επειδή βλέπουμε το τρένο, αυτό το τσουφ τσουφ. Ναι, ναι. Εντάξει, το τρένο δεν είναι και το ιαπωνικό που πάει με 300 χιλιόμετρα. Ωραία, αυτό το καρβουνιάρι είναι τρένο. Το κλασικό, ναι. Το κλασικό, ναι, το κλασικό. Επειδή όλοι θέλουν να παρακολουθήσουν τον μεγάλο ΠΑΟΚ και οι, πώς το λένε, και έχοντας λογαριασμό στην GoalBet, πρέπει να πρημοδοτούνται. Έτσι, αναμφίβολα. Ωραία. Όσοι χρήστες μας ακούνε εδώ πέρα ή θα γραφτούν τώρα. Εντάξει. Μόνο αν έχουν λογαριασμό στην GoalBet, ναι, μπορούν να διεκδικήσουν, ναι, τα εισιτήρια. Θα μπουν για 5 εισιτήρια, στην κλήρωση για 5 εισιτήρια. Ωραία, του ΠΑΟΚ Απόλλωνος Σμύρνης. Το άκουσε εμπορικό αυτό παιχνίδι. Ένα ΠΑΟΚ Απόλλωνος Σμύρνης είχε κάνει μεγάλη ζημιά πριν από 3 χρόνια, αν θυμάσαι. Ναι. Πετέσσερα που υπάρχουν. Με τον Τζόρβα, με τον Τζόρβα που έπιανε τα. Και τον Κίζα που ακύρωσε καθαρό κόλ του Νέσου στο 95. Σε απόλυτη αντιπαράθεση λοιπόν με αυτό του ΠΑΟΚ Απόλλων. Ναι. Έτσι θα μιλήσουμε για το χθεσινό. Ωραία, κάτσε να πούμε. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, ονοματεπώνυμο, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι χρήστες της GoalBet, της ιστορικής πλέον στοιχηματικής εταιρείας. Πλέον στις κορυφές εγκαταλέγεται, ναι, εύκολα. Εντάξει. Γιατί τι κάνει GoalBet, αν είσαι εγγεγραμμένος χρήστης, είσαι μόνιμα κερδισμένος, οτιδήποτε. Έτσι, δεν σε αφήνει έτσι παραπονεμένο. Ναι, ψάχνεσαι εδώ στα λεφτά, οι άνθρωποι. Άγιοι άνθρωποι. Άγιοι, κανονικά. Λοιπόν, Όθωνα που είσαι, ρε φίλε. Λοιπόν, ο Όθωνας παρακολούθησε βασιλικά χθες το μάτς. Ναι. Είδε όλους. Κάτσε εικόνα, κάνει το βασιλικά, τι. Όπως πρέπει, σε κορυφαίο καφέ της πόλης. Σε Παντελεία δούλεψαν. Ναι, όχι, όχι. σε γειτονικό ανταγωνιστικό. Ναι, πήγε επειδή δεν σου κάνανε κανένα νούμερο, ότι δεν είχε την καρέκλα σου. Όχι, όχι. Ο Λεπαντελέα είναι πάντα, είπαμε, στους ακρογωνιαίους λίθους στηρίζει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Να το χρειαζόμαστε στην οικογένεια χρόνια τώρα. Ναι. Οι γνώσεις του είναι περιορισμένες, αλλά σιγά σιγά ανεβαίνει τις βαθμίδες. Ναι. Είναι θέμα χρόνου να φτάσει στην τελειότητα και σε αυτό. Ναι. Στις γνώσεις περί αθλητικών μιλάμε. Ναι. Γιατί έχει ένα χάρισμα. Ακούει. Ακούει. Πολύ σημαντικό. Ακούει, βέβαια. Ναι. Θέλω να μιλήσουμε λοιπόν για το ΠΑΟΚ, για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Ναι. Σε αυτό το οποίο δικαιώθηκες με το κομμάτι του καύματος που αναφέρθηκες. Βέβαια. Έτσι. Χίλιοι μάγοι μαζί λοιπόν χθες, ναι, και όλες οι θεότητες, ναι, από την αρχαία Αίγυπτο, από Όσυρις να πάμε τους δικούς μας τους θεούς στη δωδεκάδα εκείνη. Ναι, 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 και όποιος άλλος έχει στο μυαλό του. Και έχει και πάγκου. Έτσι, ναι. Είπανε πώς στην Ελληνική Επανάσταση ο Κολοκοτώνης μπήκε στο κλεισάκι και είπε και η Παναγιά θέλει να ελευθερωθούμε και είμαστε, ναι, πλέον σε λίγο καιρό θα είμαστε ελεύθερη Ελλάδα. Ναι. Έτσι λοιπόν χθες όλα συνηγόρησαν, ναι, στο ότι ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα απίστευτο διπλό. Ναι. Απίστευτο είτε με είτε χωρίς εισαγωγικά. Ναι, και όταν η αντίπαλη ομάδα έκανε αρκετούτσικες, θα έλεγα τελικές, 23 ναι, στον αριθμό. Ναι, ζωή να έχουν. Ζωή να έχουν. Ναι. Όταν εμείς κάναμε ένα γκολ με ένα καταπληκτικό αυτό γκολ, χαρισματικό. Ναι, γιατί υπάρχουν και τα ωραία αυτό γκολ. Βεβαίως, φίλε. Ναι. Που θυμάμαι ένα του Γιώργου του Φυρού, ένα πολύ ωραίο ψαλιδάκι. Ναι. Έτσι. Έτσι, όταν μπήκε λοιπόν από αριστερά ο Βιερίνια, όχι και τόσο καλός, μετά θα αναφερθούμε σε αυτό. Ναι. Έτσι, και αυτός ο συνδυασμός, ο απίστευτος, ο συνδυασμός Βεζούβιος, ναι, Γιαννιώτης σβήνει την μπάλα, σβήνει, κάτω, ναι, από τα πόδια του, ναι, και έρχεται αυτός ο Βούκοτιτς, αυτό το άγιο, ο άγιος αυτό άνθρωπος. Αυτό κάνει το εικόνα. Αν ήταν στο NBA αυτή η συνεργασία, ναι, θα ήταν στα highlights τη σεζόν. Βέβαια, ρε φίλε. Είναι χαρακτηριστικό. Κάτω από το πόδι, ναι, και κάρφωμα. Είναι συνεργασία του παρελθόντος δεκαετία του 80, Γκάλι στο Γιαννάκη που τον έδειχνε μετά. Ναι. Έτσι. Αλλά μετά στα όταν μιλούσαν για συμβόλαια, σκοτωνόντουσαν. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Λέμε, ναι, στον αγωνιστικό χώρο. Σκοτωνόντουσαν, ναι, και ο Ντέμιση Νικολάδη με τον Τσιγάρτα. Δεν λέει κάτι αυτό. Ναι. Ναι. Αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν ποιητές και ζωγράφοι μαζί. Ναι. Να γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό το αυτοκόλ και ήρθε αυτός ο Βούκοτιτς, ο οποίος έχοντας 10 επιλογές να τη σταματήσει την μπάλα. Ακούτε, κύριε αρχιμάνατζερ και άλλοι που είχαμε εντάσεις λίγο πριν. Ναι. Μπορεί να τη σταματήσει την μπάλα, αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Μπορεί να γυρίσει, ναι, να τη διώξει γλυκά, να κάνει χίλια πράγματα. Αυτός τη διαλέγει το δύσκολο δρόμο, τον εύκολο δρόμο, συγγνώμη, της εκτέλεσης. Ο άνθρωπος φαίνεται είχε αποθυμένα, κάτι γινότανε τώρα, και καρφώνει την μπάλα με ωραίο μητάκι μέσα στο βάθος της εστίας του Γιαννιώτη. Εγώ πιστεύω ότι τώρα στον Πειραιά κάπου, επειδή είναι και καχύποπτοι πολλοί, αρχίζουν να τον τρώνε. Ότι το μας έστησε, μας έκανε. Όχι, ρε φίλε, όχι, δεν φτάνουν σε αυτό το σημείο. Τι λες, ρε, τέτοιοι είναι, ρε. Δεν μπορεί να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Σου λέω τέτοιοι. Εγώ είναι... θέλω να συνεχίσουμε να μιλήσουμε λίγο για το μάτς. Ναι, για το μάτς θα μιλήσουμε. Να μιλάμε. Να πούμε ότι είδαμε έναν εκπληκτικό Ποντένσε. Πολύ καλός παίχτης. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Προβλημάτισε πολύ έντονα τη γραμμή μας εκεί. Από το Βιερίνια και τον Πίσεσβα την πλευρά του, έκανε γιορτές. Mm-hmm. Έτσι.
Η εύνοια, δόξα τω Θεώ, είπαμε, χωρίς εύνοια δεν κάνεις τίποτα στη ζωή σου. Την είχαμε στον άκρατο, στον... δεν υπάρχει, στο μέγιστο βαθμό. Ναι. Φτάσαμε να κάνουμε το 5 στα 5. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και δύο πόντους αβάντζο που τους δώσαμε. Ναι. Πιάσαμε τη φυσιολογική θέση. Ναι. Και επειδή εδώ πέρα είμαστε συγκεκριμένοι, ναι, λέμε ότι ψάξτε για το δεύτερο. Όταν ο τόσο μέτριος, παύλα έως κακός ΠΑΟΚ. Για δικιά μου γνώμη, έτσι. Δικιά μου. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Απίστευτα. Παίξει και κανονικά. Ξεκινήστε να μας κυνηγάτε. Θα μας κυνηγάτε όπως η μαύρη το κεντέρι. Το άπιαστο όνειρο. Έτσι. Αυτό τώρα μας μένουν εκτός έδρας. Δηλαδή έχουμε περάσει εκτός έδρας με το απόλυτο. Πανιόνιο που πέρσι αφήσαμε 2 βαθμούς. Τον Όφη τον βάζω παραδοσιακά που μας έκανε ζημιά. Οκ. Ναι. Okay. Βάζω. Πώς το λένε. Αλλά εκεί το βάζω στη θέση του Πλατανιά που έπεσε. Στη θέση του Πλατανιά, μία ή άλλη. Με τον Πανιόνιο 2 βαθμούς. Με τον Ολυμπιακό εκτός, πέρσι χάσαμε. Ωραία. Συν 3. Με την ΑΕΚ εντός. Φίλε, θα γίνουμε φέτος η Manchester City της Ελλάδας. Ναι. Θα κάνουμε ρεκόρ παντού. Ρεκόρ νικών, βαθμών, τα πάντα. Αυτό το τρένο πλέον δεν σταματάει πουθενά. Δεν παίζει ακόμα. Ναι, χωρίς να παίξει. Ναι. Αυτό λέμε. Χωρίς να παίξει. Σβησμένα όλα. Όχι ρελαντί, πρώτη δεν βάλαμε. Εγώ λέω ότι είμαστε στο 30 με 40%. Λοιπόν, πρέπει να εστιάσουμε και κάπου αλλού. Στον κορυφαίο για όλους χθες της αναμέτρησης, τον Πασχαλάκη. Ο οποίος στη δική μου τη γνώμη, θα την πω για άλλη μια φορά, μπορεί να βελτιωθεί πολύ περισσότερο. Να σταματήσει αυτά τις βουτιές στο κενό όταν η μπάλα είναι 6 μέτρα έξω. Δεν τον προσθέτουν τίποτε. Ναι, με χαζεύει αυτό. Ναι. Να βγαίνει να μαζεύει την μπάλα όταν η μπάλα έρχεται μέσα στη μικρή περιοχή του. Είναι ένα 95 πέδαρος. Να βγαίνει και να τελειώνει τις φάσεις. Εντάξει, φίλε Πασχαλάκης, είναι καλός κατά την αιστεία του, μέτριος στα άλλα. Ναι. Το ξέρουμε αυτό. Εμείς όμως, επειδή οι μεγάλες ομάδες χτίζονται από μεγάλους θεματοφύλακες, έτσι και αυτός αυτή τη στιγμή έχει την τεράστια ευκαιρία εδώ και ένα χρόνο βασικός και αναντικατάστατος, την έχει αρπάξει την ευκαιρία να συνεχίσει έτσι και για το δικό του το καλό. Mm. Να γίνεται ολοένα και καλύτερος. Και εμείς κάνουμε την επισήμαση τώρα. Τώρα που όλοι λένε ότι χθες ήταν ο καλύτερος παίκτης του παιχνιδιού. Και ήτανε. Mm. Και ήτανε. Ήτανε. Γιατί τι άλλοι ήτανε. Yeah. Δεν βρήκα διακριθέντα. Ναι, τώρα πάμε λίγο και στην διαιτησία. Mm. Αυτά τα τσακαλάκια, τώρα δηλαδή, έχουμε με αυτό το κλασικό το ελληνικό. Ήταν μια ελληνική ταινία παλιά, λέγανε Τα Κίτρινα Γάντια με το Σταυρίδη. Ναι. Ο οποίος νόμιζε ότι τον απατάει η γυναίκα του. Τον έβλεπε από κάτω και έλεγε: για πάρε τηλέφωνο αυτή. Δεν υπήρχαν κινητά και την εποχή και τέτοια. Και έλεγε στο τηλέφωνο που πήρε: συμπλέει η άποψη κανονικά με τη γυναίκα του. Δεν τον απατούσε. Ναι. Και εκεί έλεγε το Σταυρίδη: τώρα εσείς πότε βρεθήκατε, πότε μιλήσατε, πότε τα συμφωνήσατε, αυτό κανείς δεν το ξέρει. Ναι. Αυτό το με τον επόπτη, αυτό το τσακαλάκι τον Ελβετό. Έτσι, τόσο γρήγορο άμα είναι, έτσι, υποκλεινόμαστε. Υποκλεινόμαστε γρηγοράτατος. Αυτά τα ανθρώπινα λάθη, ένα ναι. Είχανε τρεις μέρες να το βρουν. Τον είδανε, κάνανε τρεις μεούλες. Δουλέψαν γρήγορα. Σαν πήραν έτοιμη πάση από το Θόδωρο. Ναι, πρέπει να πούμε. Τι έγινε. Τώρα κατάλαβα. Α, βρήκε το Θόδωρο. Πότε προλάβατε, πότε τάπατε, ένας έως το ξέρει. Ναι. Πολύ γρήγορος. Γρήγορος. Μπράβο ρε Κρίς. Θα έχουμε τέτοιο συνδυασμό. Ναι, ναι, ναι. Θα σε κάνω assist θανάτου εγώ. Ναι, ναι. Μα αυτή είναι η ζωή μου. Ναι. Η assist. Η assist. Το πάρε βάλε. Προλάβασε τρεις μέρες φίλε. Ναι. Ο οποίος δεν είναι. Είναι 3 offside. Όλα υπέρ Ολυμπιακού. Να εξάγουμε τη συμπεριφορά γιατί εμείς έχουμε επίπεδο του Σάββατου Θεοδωρίδη. Ο οποίος υποκλήθηκε στον ΠΑΟΚ. Είπε αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ήμασταν καλύτεροι. Εντάξει, κάτι θα έχει πάρει. Δεν έχει σχέση, όχι. Το λέμε. Είπαμε, θα αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα ρεαλιστικά. Ναι. Έτσι, μίλησε πάρα πολύ σωστά. Δεν ψάχνουμε εμείς να βρούμε κάπου που δεν είναι λάθος. Όχι, εντάξει. Ίσως κάπου να συνειδητοποίησε ότι αλλάζουν οι κέβοι. Είπε ένα παλιότερο τραγούδι, έλεγε αλλάξαμε θέση, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Η Αλέξια. Αν το βρει και αυτό θα το σταθεί. Καλά, εύκολο αυτό να το βρει. Αλλάξαμε θέση. Αλλάξαμε θέση, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι. Ψαγμένο, βαθιστόχαστο. Βέβαια. Αν μη τι άλλο. Ναι, ναι. Οπότε μετά την περσινή τη ληστεία, ο δρόμος πλέον από ψηλό αδιέξοδο γίνεται αούτομπανκ και ο ΠΑΟΚ οδεύει εύκολα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η θέση της επόμενης. Ναι, καμία σχέση. Παγιαρά, αδιάφορα και τα 25. Έχουμε 4 διπλά πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε αγώνες δύσκολους από εδώ και πέρα. Έχουμε Χαριλάου. Χαριλάου είναι μια έδρα φιλική. Έτσι, φιλική πιστεύω. Ένα μάτς το οποίο στην καλύτερη των περιπτώσεων γιορτές θα κάνουν και αν κόψουν κάποιο βαθμό από τον μελλοντικό πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Ένας νεοφώτισος αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή, τον μελλοντικό, τον επίδοξο.
τι καλύτερο αποτέλεσμα να πάρει μια ισοπαλία. Ναι. Που εμείς δεν, δεν την υποστηρίζουμε σε καμία των περιπτώσεων. Θέλουμε νίκη. Ναι. Εκεί πιστεύω ότι θα κάνει και το καλύτερο του παιχνίδι. Θα συνέλθει κιόλας. Ναι. Εκεί θα έρθει να γίνουν τα καλά τα παιχνίδια. Ναι. Θέμα χρόνου, δεν είναι κάποτε για να έρθουν. 100%. Σε κάποια στιγμή πάντα αποκαθίσταται η ισορροπία. Ναι. Έτσι. Εκεί θα έρθει όλα όπως πρέπει. Και εκείνη τη Δευτέρα, εκεί θέλω και το φίλο μου το Χρήσανθο να φέρεις κοντά. Θα είναι εδώ. Να κάνουμε. Ναι. Θα είναι εδώ. Ναι. Ο οποίος κάνει κάτι κινήσεις εκτός του, θα είμαστε από πάνω, από κάτω. Αυτά τα κινεζογαλλικά που λένε. Να συγχαρούμε τον Άρη για τη χθεσινή επιτυχία. Έτσι, πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μπράβο τους. Πίστευε ότι θα το πάρει το παιχνίδι λαό και θα το κλέψει αυτός. Ο Άρης είναι μάνα στο να κλέβει παιχνίδια που δεν του πάνε. Δεν ήταν καλύτερος ο Άρης από τον Αστέρα. Ισορροπημένο παιχνίδι. Δεν έχει σχέση εκ του αποτελέσματος. Ο Άρης έχει το ταλέντο παραδοσιακά και αυτό είναι και ένα μήνυμα προς το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Δεν σετάρεις το παιχνίδι, ούτε κάνεις άσκοπες ενέργειες. Όταν τον βρεις μες στο παιχνίδι, τον εκτελείς. Αλλιώς θα βρει τρόπο να την κάνει. Αυτό είναι ο Άρης το χαριλάω παραδοσιακά. Μάλιστα, καλά. Θα βρει τρόπο. Έχουμε χρόνο να δούμε. Απλά μην μου πάτε. Δηλαδή, μην βγείτε τρεις με έναν και το χάσετε βόδια. Ναι, όχι, όχι. Όπως χθες. Ναι, και δεν πάσα, λες το 91. Ναι, ναι. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ωραία, τρεις με έναν. Δεν χάνετε τον γκολ τρεις με έναν. Μπορεί να το χάσει η Μάδη το άμα παίζει με την Ασποβάλτα, το τοπικό ντέρμπι. Μέχρι εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, θα συγχαρούμε τον Παναθηναϊκό που συνεχίζει την εξαίρετη πορεία του. 5 στα 5 ο Γιώργος Δόνης. Καταπληκτικός ο Γιώργος Δόνης και δικαιώνει όσοι τον πίστεψαν κάποτε και άλλοι που τον κυνήγησαν ανελέητα όταν τον ΠΑΟΚ τον είχε σε πολύ καλή κατάσταση. Δεύτερος με 5,5 εκατομμύρια μπάτζετ. Με κομικούς μέτριους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Οι μισοί δεν παίζουν ποδόσφαιρο πλέον. Ναι, κάνουν φυσιολογικές χρώματα σιδερικά. Ναι, φίλε μου. Αλήθεια είναι. Αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι. Αλήθεια είναι. Στοιχηματικά θεωρώ ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά στις προβλέψεις μας. Το Σάββατο, την Κυριακή, έκανα ρεκόρ. Δηλαδή μέχρι... Ναι, Σταύρο, με σένα πρέπει να δώσω αγώνα, αγώνα μεγάλο. Πήγα να, κάνω... να σε μάθω. Να μιλήσω. Να σε μάθω να παίζεις στοίχημα. Με παίρνεις τηλέφωνο ή με στέλνεις μήνυμα και με λες έπαιξα 84 χ. Ρε Σταύρο, 84 χ δεν θα πιάσεις ποτέ στη ζωή σου. Βλέπω μια αγωνιστική που είναι παντού ισορροπημένα παιχνίδια. Παντού. Ναι. Ωραία. Παντού, ρε. Όχι μόνο Ελλάδα. Παντού. Εντάξει. Και λέω θα παίξω 9. 9 βρήκα που ήταν σφιχτά. Εντάξει, 9. Και θα ζητάω τετράδες και πεντάδες. 9 σφιχτά, κοιτάξτε, επειδή θα σας κουράσει, βρήκε 0 στα 9. Προχωράμε, γιατί τζάμπα τώρα 9. Ενώ εγώ που το πήρα τηλέφωνο και το λέω, χι την Μπαρτσελόνα θέλω, έχανε 0-1. Έτσι, για να γίνεις πλουσιότερος, σε ένα σεβαστό ποσό. Έτσι, με λες είναι θέμα χρόνου, θα μπει. Μπαίνει και αυτή τη στιγμή κύριε, γίνεται η τελετή παράδοσης. Παράδοση παραλαβή. Παράδοση παραλαβή. Κοιμούνται στην τσεπούλα του. Ωραία. Μια χαρά. Συνεργασία ήταν. Όπως πάμε. Σε συνεργασία. Σε συνεργασία. Τα λεφτά αλλάζουν χέρια αυτή τη στιγμή. Χέρια ζωντανά. Μέσα στο στούντιο. Ζωντανά. Συνεργαστήκαμε. Ναι. Είμαστε έτσι, μια ομάδα που συνεργάζεται. Συνεργασία. Ναι. Είναι κάτι σχετικό που με λένε για τα κιλά. Με λένε Γιώργο, γιατί δεν αδυνατίζεις και τα γνωστά. Λέω κύριε, εγώ δεν χάνω κιλά γιατί δεν μου αρέσει να χάνω. Ναι. Είναι ήττα. Είναι ήττα. Έτσι αυτό. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ψιλοχαμένο σε βλέπω σε κιλά σε σχέση. Πρέπει να ήταν το Σαββατοκύριακο πολύ έντονο. Είναι έντονο. Ναι. Είπαμε, εμείς ρουφάμε το μεδούλι της ζωής. Να δώσουμε και το μήνυμά μας. Αυτό ναι, είναι το κλασικό. Βέβαια. Αυτό πρέπει να το βρούμε χορηγό. Κάθε μέρα ναι. Που περνά είναι μια μέρα προς το τέλος. Ναι. Χάρακα στη ζωή. Ανάλογα που είστε. Στο 75, στο 76, στο καλό σεκόντο των πραγμάτων, όλα κάποτε τελειώνουν. Έτσι. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε. Κάθε μέρα σαν την τελευταία. Δαλάει Λάμα. Το κάρμα. Να το ζήσουμε κάρμα. Έτσι, να πεθάνουμε ενώ θα έχουμε ζήσει. Εντάξει, το χοντρίναμε λίγο. Είναι γεγονός. Βέβαια, πώς θα γίνει. Είναι ένα γεγονός. Εμείς θα υπενθυμίσουμε ότι δίνουμε 5 εισιτήρια για όσους έχουν ID τη Στίχημαν. Τη Στίχημαν, είπα. Τη Γκολ 5. Εντάξει, ναι, έχουμε ξύλο στο στούντιο. Εντάσεις. Είπα ID και θυμήθηκα τώρα, δεν θα σου πω πώς την πάτησα μετά. Όσοι είχαν στοίχημα παλιά που τώρα κάνουν goal bet λοιπόν. Αυτοί όλοι έχουν. Ναι. Δεν σου πω κάτι. Έτσι. Εγώ δεν έχω, μας έχουν όλοι με όλους. Έτσι πρέπει να είναι. Και να βρίσκουν, να συγκρίνουν και να βλέπουν τις χαοτικές διαφορές αποδόσεων μεταξύ των δύο εταιριών. Γιατί εσύ πιστεύεις δηλαδή goal bet δεν βελτιώνεται μέσα στον ανταγωνισμό. Εννοείται. Ευγενής συναγωνισμός, η άμυλα, το κυριότερο. Και τι έλεγες προάλλες για τα μαγαζιά τα νυχτερινά. Α, ναι. Δεν θέλουν να κλείνουν το ένα. Ναι, ρε φίλε, έτσι πρέπει να είναι. Όλοι, ψωμάκι. Ωραία, η goal bet λοιπόν προσφέρει. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Απόλλωνος Μύρνης. Το τρένο του Λουτσέσκου
Ναι. Σου δίνει ευκαιρία η Κορμπέτ του Λουτσέσκου που δούλεψε σκουφάκι χθες. Σκουφάκι χθες, απαράδεκτο. Σκουφάκι, γάντε και κασκόρ. Σαν να φοράει, όταν φοράει σκουφάκι με αυτό κεφάλι, να σε φοράει προφυλακτικό. Συνέχισε. Με τρελαίνει. Συνέχισε για την Κορμπέτ, γιατί το κόψαμε στη μέση. Ναι, FM κενό το μήνυμά σα στο 54526 για 5 εισιτήρια. Ωραία. Μπέστε και γραφείτε και όλα καλά. Όλα καλά. Εγγράφει. Εγγράφει. Και έτσι κάνετε. Έχει καλές αποδόσεις. Ακριβώς. Εφάμιλες τον κόδο. Τα λεφτά σου παίζεις. Ναι. Την τσέπη σου θες να γεμίσεις. Είναι, είναι ανταγωνιστική. Είναι αξιόπιστη. Τι είναι. Ναι. Μπείτε έχει να μάθετε. Άπειρα γεγονότα. Φυσικά. Μπορεί κάποιο και ο οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο να μπει στη σελίδα, να δει αν του αρέσει ή όχι. Μέσω live chat να ενημερωθεί για οτιδήποτε θέλει. Πολύ ωραία. Συμπερασματικά, για να γυρίσουμε λίγο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Ήταν λίγο φαϊνότερο αυτό, γνωστό τη σπάση. Ήταν κακός. Έτσι. Κλείνει αυτή η σελίδα και κοιτάμε μπροστά. Κρατάμε φυσικά τους τρεις υπερπολίτιμους βαθμούς που μας στάνουν στο στόχο. Και κύριοι, συνεχίζεται. Εξάποντο. Αυτά είναι εξάποντα. Είναι τρεις που χάνει ο ανταγωνιστής σου και τρεις που παίρνεις εσύ. Ένα εξάποντο την περασμένη Κυριακή σβηστά. Ξεκούραστα άλλο ένα χθες. Διακριθέντα στον ΠΑΟΚ βρήκες χθες. Ούτε μισό. Ε? Εγώ αυτό με πίεκανε πάρα πολύ. Ούτε μισό. Δηλαδή έψαχνα να βρω διακριθέντα με αγωνία. Κράζουν τον Μπέλκα. Που είναι ο μόνος που πίεσε. Εντάξει, κράζουν τον Μπέλκα. Ο Μάτος που ήταν. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ διακριθέντα, φίλε. Αφού ξέρει ότι εμείς αυτά τα φιλτράβουμε. Ο Βιερίνη είναι σε πολύ κακό φεγγάρι. Ναι. Σε πάρα πολύ κακό φεγγάρι. Κάνει Μαουρίτσιο εμφανίζεται σε κάποια φάση στον πρώτο παιχνίδι. Όχι, φίλε, δεν είναι αυτό το ΠΑΟΚ. Δεν παίρνουμε τίποτα από τις μεταγραφές. Τον Πρίγκοβιτς τον είδε στο παιχνίδι. Ο Πρίγκοβιτς ήταν κακός χθες. Ήταν κακός όμως. Έτσι. Μόνο λιμιός, φίλε. Ήταν σοβαρός. Φίλε, εγώ δεν μπορώ να ψάξω με το ζόρι να κάνω ένα διακριθέντα όταν με άριστα το 10 είναι κάποιο στο 3. Κάποιον... Στο 3. Εγώ περιμένω κάποιον. Δηλαδή, όταν βλέπω δεκάδα, λέω αυτό αν είναι στο 6, καλά είμαι. Ναι. Ήταν στο 6. Σταύρο μου, δεν κάναμε ευκαιρία. Κάναμε και μα την έκοψε απόψη. Αυτό εντάξει. Ναι. εντάξει. Καμία αυτή είναι. Ναι. Αλλά δεν χρειάζει. Οι πέσει αυτοί μα πήρανε χωρί να κάνουν τελική. Αυτοί μα πήραν το πρωτάθλημα, ρε. Εμεί πήραμε ένα μάτ. Τι έγινε, ήρθαμε και μα βγάλανε. Αυτοί βγάλαν τα όπλα στην ουσία και μα πήραν το πρωτάθλημα. Ναι. Το χαρτί έγινε πολυβόλο. Κανονικά. Η ταμιακή. Κανονικά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και τελευταίο. Σε λίγο πάλι μαζί. Μπήκαμε. Εννοείται θα ασχοληθούμε με τα στοιχήματα της ημέρας. Και με τα στοιχήματα της ημέρας και βέβαια με το τι έκανε η Βέρεια, η οποία είναι η δεύτερη έτσι, ομάδα της εκπομπής. Έτσι ακριβώς. Με το δεξί ξεκίνησε λοιπόν η αρμάδα του Χρήστου Μπίκα. Δεν ξέρω κάποιο είναι λοιπόν. Χρήστου και Γιώργου Μπίκα. Και Γιώργου Μπίκα ναι. Την ομάδα την κινεί ο γιος του ενός μεγαλομετόχου. Ο γιος του Γιώργου, ο Αχιλλέας. Νεότατος, με τρομερή όρεξη και δημιουργικότητα. Ναι. Λοιπόν. 1-0 τα γενιτσά στο τοπικό ντέρμπι. Τοπικό δεν είναι αυτό. Τοπικό είναι, κοντά είναι. Εντάξει. Κοντά είναι. Μακριά δεν το έλεγε. Δεν είναι και τράβηγμα. Ναι, όχι. Μπορεί να πεταχτούμε από τα γενιτσά, δηλαδή να πιούμε ένα καφέ στη Βέρεια χωρίς να ματώσουμε. Έτσι. Ναι. Να ευχηθούμε σήμερα καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα του Αλέξανδρου του Ζαμάνη, ο οποίος αναλαμβάνει γενικός διευθυντής σε καζίνο γειτονικό. Κοίτα. Και ιδιοκτήτης πρέπει να αναλάβει. Ναι, ο ιδιοκτήτης ακόμα δεν είναι. Δεν είναι έτοιμος. Ναι. Δεν έχει ακόμα αυτή την οικονομική ακόμα δυνατότητα, αλλά τώρα τα νήματα θα κινηθούν όπως πρέπει. Ναι. Άλιστα. Τι ανέλαβε τα πάντα. Γενικός διευθυντής, δεν γενικός. Γιατί στο καζίνο. Δεν πάει ακόμα εκεί. Θα πάμε κοντά, τι είναι. Μπαίνουμε στα μάξι 45 λεπτά. Βρισκόμαστε στην διπλανή μας χώρα. Ναι, έχει. Στα Σκόπια, όχι Μακεδονία και Χαζά. Ο γενικός διευθυντής μπορεί να μας βρει μια σουίτα, δηλαδή να κάτσουμε. Εύκολα, ρε, εύκολα είναι αυτά. Σουίτες. Και μπροστά η λίμνη. Ξεκουράζεσαι. Και λίμνη. Βέβαια, λίμνη, όχι τεχνητή. Ναι. Κανονική. Κανονική, δηλαδή έχει και χέλια. Όχι σαν την πισίνα που μπορεί να βρει στο Λαπαντελέ να ξεκουραστεί. Πα στο Λαπαντελέ και είναι η πισίνα μπροστά, εξαπλώστε. Ναι. Αράζει. Ναι. Εσύ, όπω ξαπλώνε χθε, αν πήγαινε στο Λαπαντελέ, θα διάβαζε τα σημερινά τα μάτς. Και πού θα κατέληγε στα σημερινά τα μάτς βλέποντα την Κολμπέτ. Κοίτα να δει. Βλέποντα την Κολμπέτ θα κατέληγα. Στον Άσο τη Θέλτα, επί τη Χετάφη. Σήμερα να το βράδυ. Ότι έχει μηδενική γκανιότητα ο συγκεκριμένο αγώνα, έτσι. Τι δίνει ο Άσο. Ο Άσος τη δίνει στην Ισπανία. Εγώ ήμουν στην Αγγλία. Λοιπόν, δίνει 2-20 ο Άσος. Τεράστιος Άσος. Σεβαστός Άσος. Η Θέλτα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και η Χετάφ είναι καλή με ομάδα. Με Ιάγκο Άσπας, αλλά... ο οποίος πέρασε από τη Λίβερπουλ και δεν ακούμπησε ποτέ. Πεχτά. Αλλά είναι εθνική Ισπανία. Είναι αυτά συμβαίνουν. Ένα τέτοιο να πανηγυρίζει και πηγαίνει στα μούτρα στο πέταλο του Άσου και να πανηγυρίζει όλη την ώρα. Αυτό κάνει συνεχώς. Πες μου, Έλληνας ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη Θέλτα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο Ζήσης Βρίζας. Δύο είπε σε τσακάλι. Ναι. Ζητάω ένα και ζητάω. Θα τα πω και δύο φίλοι μου. Ξεκινάω βασικά. Ωραία.
Εκεί γνώρισε ο Ζήσης Βρίζας τον Παύλο Κοντρέρας και τον έφερε. Και έγινε ο γάμος. Έγινε ο γάμος. Έγινε ο Ραβώνας και μετά έγινε ο γάμος. Ναι. Βέβαια. Θα παίξω λοιπόν τον Άσο της Θέλτας αυτήν φτωχή στοιχηματικά μέρα. Πολύ φτωχή. Δεν υπάρχει ούτε καν ψητό. Δεν μπορούμε να πάμε κυρίως γεύμα. Είναι για τσίπημα. Είναι για λάι του Ζάκη. Θα ποντάρω την ομάδα με τον αγαπημένο μου πρόεδρο στην Ιταλία, τη Σαμπτόρια, απέναντι σε Σπαλ που δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Έχασε κάποιο Σασουόλο στην έδρα την προηγούμενη εβδομάδα, άρα την κυνηγάμε αυτές τις μέρες. Ναι. Σαμπτόρια λοιπόν. Εγώ θα προτείνω τον Άσο της Λαμίας. Περίμενε, ρε, περίμενε. Έχω 3-4 έπαιξε. Α, 3-4, πες το. Ναι, ναι. Σ' ακούω. Τι δίνει ο Άσος της Σαμπτόρια στην Κολμπέτ, Σουφάκη. Σαμπτόρια Σπαλ, η οποία έχει κάνει μαγική αρχή η Σπαλ. Έχασε την προηγούμενη εβδομάδα. Η αρχή λέμε, γενικώς, είναι σε ψηλές θέσεις. Ναι, την κυνηγάω τώρα. Λοιπόν, ναι. Ο Άσος δίνει ένα 76. 9,5 ώρα ξεκινάει ο αγώνας. Στη Γένοβα. Θα ποντάρω στην επιθετικότητα της Μπόρμουθ. Ναι. Η οποία είναι μια ομάδα που σκοράρει ακατάπαυστα. Η Crystal Palace είναι με τις μέρες της. Δεν σκοράρει ακατάπαυστα. Αλλά άμα ανοίξει το παιχνίδι, βάζει και αυτή. Δεν είναι. Οπότε θα, φιλική συμμετοχή. Θα κινηθεί σε υψηλό over, over 3,5. Over 3,5 γιατί στην Αγγλία ρε φίλε, το over 2,5 από το over 3,5 είναι 6 δευτερόλεπτα απόσταση. Ναι. Εντάξει. Και μου δίνει τώρα το over 2,5 στο 1,70-1,80 και το over 3,5-2,90. Σαν να παίζει άλλα δύο μάτς το ένα σε άλλο. Αυτό ακριβώς. Και αυτός ο αγώνας μηδενική εγκανιόταν, ναι. Να το πούμε. Και στο Λαμία Ξάνθη θα ποντάρω στο γεγονός ότι η Ξάνθη πάει με το λεωφορείο από την Ξάνθη στη Λαμία. Ναι. Είναι μία απόσταση δηλαδή 500 χιλιόμετρων και βάλε. Ναι, δεν πάνε σήμερα στα Άβα, πάνε ναι, από την παραμονή. Ναι, είναι τράβηγμα. Ναι. Είναι. Ναι, και, τι να πω... και πώς ήθελε να πάνε σήμερα στα Άβα, για πες να καταλάβω. Αυτό είναι πρόβλημα. Α. Δεν είναι χαρά. Ναι. Αυτό έτσι θα πάνε. Ωραία. Η Λαμία έχει ανάγκη από νίκη, αυτό θα φέρει μία πίεση. Ναι. Και δεν έχει έρθει μισό χ. Ναι. Στην αγωνιστική ολόκληρη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα πάω στο Χ, θα σε κοντράρω. Έχεις δικαίωμα, φυσικά, ναι. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό λοιπόν, 3-4, ωραία, με το ταπεινό ποσό των 25 ευρώ για εμάς τους λαϊκούς, ναι. Ωραία, δίνει ένα αποτέλεσμα στα 400 κάτι ευρώ. Ναι. 450 ευρώ. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ διαφωνώ, φυσικά, διαφωνώ. Το είτε, φυσικά. Ναι, γιατί έχουμε δημοκρατία. Και τι δημοκρατία, τι πολίτευμα είναι, όπου ιεραρχικά κυρίαρχο όργανο της πολιτείας είναι ο λαός. Ο λαός, ναι. Αυτός έχει την ανώτερη πολιτιακή βούληση και τι πιο ωραίο μέσα από το διάλογο. Αυτό που είπες μόλις τώρα δεν έχει ακουστεί ποτέ σε αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Πες το άλλη μία. Να το εμπεδώσει το κοινό. Δημοκρατία είναι το πολίτευμα εκείνο όπου ο λαός. Ναι. Έχει την ανώτερη πολιτιακή βούληση. Ακριβώς. Απλά ελληνικά. Ναι, εννοείται φίλε. Δεν είναι κάτι που το ακού στον δρόμο. Πώς να με ναι. Έλαβε πολιτιακή βούληση. Ακούς τι ξύλες να βάζεις. Λοιπόν, ναι. Να κατέβουμε λοιπόν λίγο τα σκαλιά της στο επίπεδο, να πάμε στα μάτσα αυτά τα σημερινά. Έτσι. Αυτή την καθημερινότητα την ωραία. Ναι. Εγώ θα δώσω Άσο τη Λαμία λοιπόν. Άσο τη Λαμία, πιστεύεις δηλαδή το Μάκη Χάβο. Άσο τη Λαμία. Ναι. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι, ναι. Έτσι. Άσο τη Σαμπτόρια με τη Σπαλ. Έτσι. Και απλό over την Μπόρνμουθ. Αποφέρεις τη Θέλτα Βίγκο. Ναι, δεν θα τη βάλω τη Θέλτα Βίγκο, γιατί δεν με... είναι καλή ομάδα, αλλά ακόμα αυτή θέλει να πάρει το χρόνο της. Ναι. Δεν τον έχει πάρει ακόμα το χρόνο της. Ωραία. Γι' αυτό εμείς το παίζουμε 3-4 αυτό. Ναι. 3-4 στάβω να ξέρει και το κοινό ότι στο τριάρι σου παίρνεις με αίμα τα λεφτά σου πίσω. Με θα αίμα. Θα σου πω ακριβώς. Ανάλογα. 3-4 σημαίνει 5 στήλες, ναι. Με 4,5 ευρώ η στήλη. Δηλαδή, ό,τι βρεις στα 3 μάτς θα το πολλαπλασιάσεις με το 4,5. Αν βγάλεις πάνω από 25 ευρώ, πάρε μου τηλέφωνο. Κάτσε 25 έπαιξε. Ναι. Ωραία. Και πες ότι χάνεις τη θέση. Έχω. Ναι. Ναι. Τι βρίσκεις, τα ποσοστά που βρίσκεις. Βρίσκω το ένα μεγάλο. Ναι, πες το. Το 2,90. Ναι. 4 επί 2,90 κάνει 12. Συνέχισε. Πες και τα άλλα 2. 90. Ναι, 12 ακόμη πόσο να κάνει, επί 3 εγώ στο βάζω. 4,5 ευρώ πηγαίνει. Για να καταλάβει. Άκουλε, ο κόσμος. 5 ευρώ τη στήλη παίζονται. 3-4. 5 στήλη σε 5 ευρώ. Τριάδα είμαι. Ναι. Από τα 25 ευρώ που έχω παίξει. Ωραία, 2,15 πες. 2,2,4. Κοντρά κάνω, φίλε. 3,4,12. 5,12, 60. 60, φίλε. Ανάξια λόγο, φίλε. Εγώ μαζί σου. Ναι, ανάξια λόγο με την έννοια ότι όταν θα βγάλει 4, δεν θα πληρωθεί ολόκληρο εδώ πέρα. Ναι. Έτσι. Θα πληρώσουν πολύ διαφορετικά. Θα έπαιρνε 40% παραπάνω. Αν έπαιζα τετράδα. Τετράδα, χωρίς λάθος. Ναι, 25 ευρώ θα έπαιρνα. Ωραία. Κοντά στα 8 κατοστάρικα. Ναι. Αυτό σου λέω. Ναι. Είναι το κλασικό. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχει αντίδραση.
φυλάς τα νότα σου με το 3 στα 4 και ναι. πολύ καλά κάνεις. Για την ημέρα τέτοια. Και πάρα πολύ καλά κάνεις. Αυτό το λέω. Αλλιώς σας έλεγα είναι ναι. γελιότητα. Ναι. Όπως σας είπα χθες, έπαιξες 620 χ. Ναι. Και δεν βγήκε κανένα. Ναι. Γελάει ο κόσμος. Δεν πρέπει να με πληρώσουν. Και οι νεκροί γελάνε. Κανονικά είναι σαν το κίνο πρέπει να σε πληρώσουν. Όπως 0 στα 12 που κάνεις, πας και ναι. παίρνεις κάτι. Ναι, έτσι πρέπει να κάνουν. Γιατί είναι κατόρθωμα φίλε αυτό που έκανα χθες. Ναι. Ενώ έχω πιάσει. Παίζω τα κέρδη του. Εγώ το μεταξύ που έχω δώσει τον Άρη ισοπαλία να το παίζουν γεωμετρική πρόοδο, αριθμητική πρόοδο και δεν έχει καμία ισοπαλία. Καμία. Ισοπαλία, πότε, καμία. Καμία. Ξέρεις πότε θα την κάνει. Πότε κάνει εμάς. Όχι, εμείς θα κερδίσουμε. Εμείς θα κερδίσουμε. Πώς ήταν. Άστο. Το DNA του Παοξίου το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτά τα 10 χρόνια μεγαλύτερα από εσένα, λίγο και ένα τσικ. Δεν έχουμε παοξιδόμετρο, ποιο είναι πιο πολύ από τον άλλον. Αυτό είναι η μεγαλύτερη βλακεία. Έχει και Πορτογαλία σήμερα. Και Πορτογαλία. Έναν αγώνα. Θυμίζουμε, μισό λεπτό να πούμε την Πορτογαλία. Θυμίζουμε, η Goldbet προσφέρει 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης. Απόλλων Σμύρνης. Το όνομά σας, πώς το λένε, 54526 το στέλνετε, FM και ενώ το όνομά σας και την ID της Goldbet που έχετε, γιατί κακά τα ψέματα, ωραία, οι εγγραφές είναι αυτές που στηρίζει η Goldbet. Γιατί αισθάνεται καλύτερα. Έτσι. Σε αισθάνεται δικό της άνθρωπο. Μα είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Ακριβώς. Η εγγραφή σου στην Goldbet και από τη στιγμή που έχεις είσαι μέσα στο χώρο του τζόγου να ταξιδέψεις μαζί της. Ωραία. Τι λέγαμε. Θα πούμε λίγο για το εξωτερικό, για τα μάτς που γίνανε. Για να ρωτάτε, έπαιξε η Real με την Ατλέτικο. Δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν μπήκε γκολ, ούτε μισό. Ούτε μισό. Έφτασε να κάνει μια παράδοση Ατλέτικο 6 ετών χωρίς να έχει χάσει μέσα στο Σαντιάγκο Περναμπέου. Τεράστια παράδοση. Και κοίτα πόσο μετράει. Λέει, φεύγει ο Ρονάλντο, έλα μόλις 33 χρονών είναι. Εντάξει, είναι 33 χρονών. Έφυγε όλη η προσωπικότητα. Ναι, φίλε, τώρα πλέον δεν είναι αυτό το απόλυτο. Έτσι, που αναμφίβολα είναι η κορυφαία ομάδα όλων των εποχών, η Ρεάλ. Ναι, αλλά δεν γίνεται ομάδα βάση... που δεν περνάνε κρίσεις. Έτσι, έτσι. Και πάλι τι κρίση περνάει. Αυτό πάλι όμως το μαγικό που γίνεται στην Ισπανία και μετά θα πάμε και στα άλλα πρωταθλήματα. Την περασμένη εβδομάδα χάνει η Μπαρτσελώνα, χάνει στα καπάκια η Ρεάλ. Ναι. Προχθές χει η Μπαρτσελώνα με τον Μπιλμπάο στην έδρα της. Χει μετά από δύο ώρες η Ρεάλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και είναι αγκαλιά και χέρι-χέρι μαζί. Ναι. Έτσι. Και οι άλλες δίνουν τον αγώνα τους, σκοτώνονται μεταξύ τους και στο τέλος πάλι οι δυο τους θα πολεμήσουν. Ωραία. Υπάρχει ομάδα στην Ισπανία που να μην έχει τεχνική. Να μην έχει τεχνική. Ναι. Να μην έχει ποιότητα, ρε φίλε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, είναι καλές ομάδες όλες. Δηλαδή, αν πετύχει η Λεγανές τη μέρα της στην Μπαρτσελόνα. Μα η Λεγανές δεν τη γύρισε. Αυτό ακριβώς. Σε ένα λεπτό το μάτς. Ωραία. Δεν υπάρχουν εκεί ομάδες, φίλε. Στην οποία Λεγανές αγωνίζεται ο δικός μας Ελζάρ. Ο οποίος έφυγε από εδώ κακήν κακός. Ναι, τον κυνηγήσανε. Και κάνει 10 χρόνια καριέρα στην πριμέρα. Εντάξει, δεν στην είναι πριμέρα σκοράβει, τρέχει. Τρέχει είναι πάρα assist, πολύ καλός. Ναι. Κάνει μεταγραφές που σημαίνει ότι νοιάζονται για αυτόν. Πάει μια ομάδα στην άλλη. Δεν τον αφήνει κανείς. Εννοείται σε μικρομεσαίες ομάδες. Γιατί... Αλλά η μικρομεσαία της Ισπανίας. Δηλαδή, το κάνεις από πού τον πήρες, δηλαδή. Έτσι. Τη Ρεάλ ή την Μπαρτσελόνα. Έτσι, έτσι. Ή τη Βαλένθια. Πήρες το Μαντούρο. Της... Έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στην Αγγλία. Το Chelsea Liverpool. Εκπληκτική ποιότητα, φοβερός ρυθμός. Απίστευτο παιχνίδι. Έκανε ένα γκολ καταπληκτικό ο Στάριτς στο 89. Δεν υπάρχει που ισοφάρισε. Που κάνει, φίλε. Και θέλει αυτό, αυτό είναι το κυριότερο που πρέπει να ελέγχουμε σαν ένα επιθετικό. Η διάθεσή του και η βούλησή του ποια είναι. Θέλει να κάνει αυτό ακριβώς. Τη στέλνει την μπάλα στις αράχνες του Κέπα. Δεν πιάνεται. Ποτέ. Ποτέ. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να βάλεις και δεύτερο τερματοφύλακα και να μην το πιάσει. Να είναι δύο. Είναι ρε φίλε το χτύπημα τέτοιο. Ξέρεις, όταν την πιάνεις λίγο κάτω από το κουτουπιέ. Κάτω και με τα φάλτσα όπως πρέπει. Και, πώς ξέρεις, σαν οβίδα τα ξέρει πάρα. Είναι δύναμη, είναι τεχνική, τεχνική καθαρά. Φανεβαίνει και κατεβαίνει για να πάει εκεί που θε. Τη διέταξε την μπάλα. Θα φύγει τώρα από εδώ και θα πας να πας εκεί. Στον Τουρούμπλος θα κάνει το ίδιο πράγμα. Έστω σε ένα φάουλ χθες. Ένα φάουλ που την έφυγε. Η μπάλα πήγε στο Κερατσίνι. Ναι. Ωραία. Εγώ φίλε δεν το πετυχαίνω στον Μπάτλερ ναι. και του λέω μετά τον γκολ που έχει βάλει με τον Ολυμπιακό. Με την ΑΕΚ όταν ισοφάρισε εκείνα τα δύο φάουλ. Ναι. Το φάουλ που έκανε το φοβερό. Του το γύρισε. Αυτό δεν το ξανακάνει. Τι λες, δεν μου λέει. Όλα τα φάουλ από τότε είναι φίλε 4 χιλιόμετρα την εστία. Είναι ρεκόρ απόσταση. Εντάξει, αυτό το χτύπημα λοιπόν του Στάριτς που το κάνει στατικά. Ναι, στατικά φυσικά. Με τη φόρμα στο ένα βήμα. Ναι. Στο ένα βήμα. Παίρνει την μπάλα, κάνει ένα κοντρόλ και εκτελεί. Αν έχει τηλεκατευθυνόμενη την μπάλα, δεν το κάνει. Όχι, όχι. Τι PlayStation και χαζά. Απίστευτο χτύπημα, φίλε. Απίστευτο. Να αναφέρουμε τον ξεφτυλισμό της Φενέρμπαχτσε. 3-0 από τη Ρίζε Σπορ. 3-0 σε ένα ημίχρονο. Και εκείνη σου λέει. Η Ρίζε Σπορ από τις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Ναι, καλά. Δηλαδή, μιλάμε Τουρκία, Άγγλια. Στη Γαλλία είχαμε. Εντάξει, υπάρχει περίπατος εκεί. Η Παρίσι Ζερμέν δεν υπάρχει, δεν έχει κανέναν αντίπαλο. Η Λιόν χάλασε πάρα πολύ κόσμο και έστειλε στο Γάμα πάρα πολλούς παίκτες του στοιχήματος.
Ναι, με το 1-1 της, με την Αντ, άσχετα που προηγήθηκε. Και με παίχτη λιγότερο. Ναι. Χθες το βράδυ είχαμε το Lille Marseille, τα οποία οι πάρα πολλοί παίκτες εναπόθεσαν τις ελπίδες της στην ομάδα του Λιμανιού. Ένα 3-0, τελικό αποτέλεσμα. Ήρθε να σκοτώσει και τις τελευταίες ελπίδες. Δεν υπάρχει η Marseille. Η Marseille είναι σαν την Ίντερ. Η πιο πεταμένη ομάδα στο στοίχημα. Ναι, αυτή η Ίντερ που την κυνηγάμε, εμείς ξέρεις ότι κάνει νίκες συνέχεια από τότε. Ξέρω, ναι. Ναι, είναι αυτό το τρελό. Ωραία, μόλις την πιάσουμε. Ναι. Νίκη κάνει... συνέχεια. Κάνει ναι. κάτι ανατροπές στο Champions League. Αυτό κάνει η Ίντερ. Ναι. Σε υπνοτίζει. Ναι. Αυτό κάνει. Εγώ τη θυμάμαι πάντα. Και μόλις πας να την πιάσεις, την κάνει. Η Μίλαν χθες υποτίθεται ότι είχε ένα δύσκολο παιχνίδι μέσα στο Σασουόλο, η οποία είχε κάνει μια πολύ καλή πορεία. Πέρασε σαν άνεμος, ασύφουνας. Με ένα 4. Θα φας τον παπά λοιπόν και εκεί θα πας να παίξεις Μίλαν. Μεσοβδόματα θα φας την κεφαλιά σου. Να ξέρεις από τώρα στο λέω. Έτσι κάνουμε έτσι μια γεύα της Ευρώπης στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ναι. Στη Γερμανία η Μπάγερν ιτήθηκε από τη Χέρτα. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο 75.000 θεατών. Και το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι, το Leverkusen Dortmund. Και τώρα πήγαμε να πούμε εκεί. Όπου το ζώο παίζει χωρίς τον Αλκάθερ πόσο καιρό. Από 2-0 γίνεται 2-4. Φοβόμουν εγώ μη δε βγει το goal-goal, γιατί έκλεινα το goal-goal. Ναι. Φοβόμουν μη δε βγει. Έγινε overdose goal-goal. Έγινε. Ναι, εκεί το παίζεις και το ξαναπαίζεις. Ναι, μπήκε ο Αλκάθερ μέσα δύο γκολάκια έτσι, τσακ-μπαμ. Επαγγελματίας παίκτης όταν βλέπει να μπαίνουν τα goal, συνεχίζει. Βάζει ξανά, πάω πολύ. Όσο πάει, φοβάζουν αυτοί. Mm. Εσύ ψάχνεις την ευκαιρία σου όταν βρίσκεις τέτοιο μάτς. Επόμενο γκολ, επόμενο γκολ, επόμενο γκολ. Όσο πάει. Χωρίς ανάσα, breathless. Θυμάσαι το έργο. Πώς δεν θυμάμαι. Ε? Ναι, breathless. Ναι, βάζω πολύ μπροστά. Όχι, ήταν ωραία, ωραίο σου κου. Χορτάσαμε λίγο πάλι, έτσι είναι η αλήθεια. Είναι ωραία αυτά τα Σαββατοκύριακα, φίλε. Άμα δεν κέρδισε πάκο, βέβαια θα είχαμε άλλο τέτοιο. Κάστο το άμα, φίλε. Με το άμα δεν γίνεται δουλειά. Όχι, ρε φίλε, τρελάθηκε. Τι βαθμού. Και να σου πω και κάτι, συγγνώμη, πήγα στη Σοφία. Μετά από 5 χρόνια, εδώ θυμάστε, έλεγε ο Μητσοτάκης κάποτε. Μετά από 20 χρόνια, ο παλιό ο Μητσοτάκης. Ο Καντέμι. Που δεν πέθανε ποτέ. Αυτό που μηδέν. Ναι, πλέον που δεν πέθανε, είπα. Τέλο πάντων. Ο άνθρωπο είπε αφήστε του 20 χρόνια τα ξεχάσουν τα Σκόπια, ονομασίε και τα γνωστά. Σε 10 χρόνια πιστεύει ότι πολλοί θα θυμούνται ότι ο Πάκο το μάτι είχε 0 ευκαιρίε και το σκορ. Ποτέ. Τι θα λέει τότε που ο Πάκος πήρε το πρωτάθλημα, κέρδισε τον Ολυμπιακό 0-1, κέρδισε μέσα στην ΑΕΚ, κέρδισε στο από εδώ, δεν μην λέμε, μην γίνουμε προφήτες. Ναι, ξέρεις τι ξέρω, ναι. Ότι έχω 5 διπλά στο Καραϊσκάκη, στο νέο. Ναι. Στο νέο, 5. Στο οποίο ο Καραϊσκάκης, έχουμε 5 διπλά στο Καραϊσκάκη, γενικά με τον Ολυμπιακό, η προϊστορία μας είναι κωμικοτραγική. Έχουμε 44 σίτες, 6 νίκες ή 7 και 5 σοπαλίες. Και πόσο είναι, και 11 σοπαλίες πόσο βγαίνουν. Είναι χάλια η παράδοση εκεί πέρα μέσα. Εκεί ψηλο παίζουμε, στο ΆΚΑ δεν παίζουμε. Συνήθως. Εμείς θέλουμε φέτος αυτό που πέρσι μας το κλέψανε και το θυμόμαστε συνέχεια, έτσι, να το πάρουμε με όλους τους τρόπους. Με όλους τους πιθανούς τρόπους. Ναι, με όλους τους πιθανούς. Με εύνοια, με καλή μπάλα, με κακή μπάλα, με μέτρια. Ναι. Ξένοι διαιτητές τρία στα τρία. Ναι, ξένοι, είδες. Και ο Άρης έμαθα ότι ζητάει ξένο διαιτητή για το μάτς. Ναι, πολύ καλά κάνει. Είναι, πάρα πολύ καλά ο κάνει. Άκου τώρα πόσο λαθέρι είναι. Είναι ένα παιχνίδι που Μαρινάκης με Νησανίδη θα ασχοληθούν. Όλοι. Δηλαδή όλοι. Όλοι. Και ναι. Οι νεκροί θα ασχοληθούν ναι. Το μάτς. Ωραία. Και ξαφνικά, ενώ ξέρουν ότι θα ασχοληθούν για τους τύπους, πού την πατήσανε. Ότι είναι και το δικό μας ντέρμπι, γιατί να μην παίζει ξένος διαιτητής. Αυτό η ξενομανία. Ξενομανία. Γιατί συνάγεται. Ναι. Είμαστε big five. Τον έχουν τον παπά, είμαστε big five. Είμαστε και εμείς μέσα στους big four. Κατάλαβες αυτά τα χαζά που κάνουμε. Ναι. Και πέφτουν στη λάκα και τι κάνουν. Έχασα στοίχημα από φίλο Αβιανό πάνω να τον πληρώσω μετά την εκπομπή. Τι. Είχα πει ότι στα τρία μάτς. Ναι, έχασες, ναι, δεν θα κάνει ο Άρης 5 βαθμούς. Θα κέρδιζα χθες αν έκανε η Τρίπολη ισοπαλία ή διπλό. Έκανε ο Άρης όμως νίκη και πήγε στους 6 βαθμούς. Ναι, ναι. Και πάω να τον πληρώσω φυσικά τον άνθρωπο με τη λήξη εδώ πέρα της ραδιοφωνικής εκπομπής μας. Και την πατήσαν τώρα λοιπόν σε ένα παιχνίδι που εγώ έτρεμα τον διαιτητή, που θα ήταν η πίεση από παντού. Ζητήσαν οι ίδιοι ξένο διαιτητή και δεν μπορεί να γίνει το Μεγεμέλε. Ωραία. Το Μεγεμέλε δεν μπορεί να γίνει. Ωραία. Τέλος πάντων. Στη Σοφία κάτι πήγες να πατανθείς. Ναι, κάτι πήγα να πω. Πώς αντιμετώπισε το Κορδελιό τη νίκη του ΠΑΟΚ χθες. Ήπιαν τα παιδιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Κορδελιό αντιμετώπισε όπως αντιμετωπίζει κάθε νίκη. Κάθε νίκη. Εκεί στα δυτικά, ναι. Το ζούμε. Εκεί ναι. Στο νότο. Έντονα. Εκεί στα δυτικά. Εκεί στα δυτικά, είναι εκεί στα δυτικά το ζούμε έντονα. Δηλαδή το γκολ ακούστηκε. Ακούστηκε. Και αυτοί κάνανε δύο δευτερόλεπτα όπως οι παίκτες μας να καταλάβουν τι έγινε. Γιατί μετά από δύο δευτερόλεπτα πανηγυρίσαμε. Το κατάλαβες αυτό. Σου λέει τι έγινε. Ακούστηκε κανένα σφύριγμα και την πέταξε ο άλλος μέσα και δεν πήραμε χαμπάρι.
Ωραία. Και πάνε όλοι στο Βιερίνι. Αυτός ο Βούκοβιτς λοιπόν, ναι, έτσι, έχει μπει στις καρδιές μας. Ξεκάθαρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Έχει όλα τα φόντα. Δεν ανεβάζουν πολύ φωτογραφία στα social media γενικά που δείχνουν τη φωτογραφία του Λουτσέσκου και από κάτω του παίκτη του Ολυμπιακού που γράφει «Σε νιώθω παίκτη του ΠΑΟΚ». Ναι, σε νιώθω παίκτη του ΠΑΟΚ. Τι είναι? Και στα ντεζαβαντά, στα μεγάλα του φετινού Ολυμπιακού, θεωρώ ότι είναι ο τερματοφύλακας Γιαννιώτης. Είναι πολύ κακός και αυτός. Ναι, με είπαμε, δεν μπορείς να κάνεις μεγάλες επιτυχίες με τερματοφύλακα περιορισμένων δυνατοτήτων. Είναι εκτός εστίας πολύ κακός. Γενικά οι Έλληνες τερματοφύλακες, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, φίλε, πραγματικά το κάρμα είναι αυτό. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι κακοί εκτός εστίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Η κάθε χώρα έχει τη σχολή της. Εμένα από Έλληνες τερματοφύλακες, μου άρεσε πάρα πολύ ο Ηλίας ο Ατματζίδης, στη ΣΑΕ και στη συνέχεια του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν με την μπάλα κάτω απίστευτα καλός. Ναι, ήταν καλός. Πάρα πολύ καλός και κάτω από την εστία του. Ήταν πλήρης, ναι, ήταν πλήρης. Δεν τυχαίο ότι η ΑΕΚ πήρε πρώτα θέματα τότε. Θέλω να μου πεις μια τεράστια απόκριση που έκανε ένας εκ των τριών κορυφαίων τερματοφυλάκων όλων των εποχών στην Ελλάδα, ο Νίκος ο Σαρκάνης, στο παλιό Καραϊσκάκης. Απέναντι στη Δανία. Όχι, όχι, όχι. Στη Δανία ήταν στη Δανία. Ναι. Στη Δανία ήταν στη Δανία αυτό. Ναι. Εκείνο είναι το μάτς που αναφέρθηκες για να πάμε σε αυτό. Έπαινε να λήξει 34-1. Κανονικά, δηλαδή έλεγες, άμα σταματούσε η μπάλα, γιατί το ακύβεσαι αυτό το κολό, άλλο ούτε με τα δύο μέτρα. Ναι. Και το Φάντομ, τότε πήρε το προσωνύμιο Φάντομ, έπιανε και τα out. Ναι. Αλλά κάνει μια μυθική απόκριση μέσα στο Καραϊσκάκι σε ένα Ολυμπιακό σόφι. Γίνεται μια σέντα από δεξιά και παίζει σέντα φόρ ο Θαλίτσο Τσιριμόκο. Ναι. Κάνει μια κεφαλιά, σκάει μπάλα κάτω και μπάλα πάει στα δίκαια. Λες, είναι σίγουρα γκολ. Και πετάγεται και με τα ακροδάχτυλα την πιάνει και τη βγάζει εντελώς. Τη βγάζει την. Δεν υπάρχει αυτή η απόκριση. Ο Σαρκάνης γενικά, άμα ήταν τώρα. Ναι. Με τα πόδια δεν το θυμάμαι το Σαρκάνη ήταν καλός. Δεν χρησιμοποιούσα πόδια. Αλλά δεν δούλευαν τα πόδια πολύ, ναι. Δεν είχε. Υπάρχουν άνθρωποι τώρα που μας ακούνε που δεν έχουν ζήσει το ποδόσφαιρο να γυρνάει την μπάλα με την κόσκια και την πιάνει τερματοφύλακες. Ναι, που επιτρεπόταν τότε. Ναι. Και επειδή μιλάμε για τερματοφύλακες, βάζει ένα γκολ που λες όθωνα η Μπέτης απέναντι στη Χιρόνα, όπου ανεβάζει πίεση. Η Χιρόνα, τέσσερις παίκτες για να μην μπορούν να χτίσουν. Μπέτης Χιρόνα, πότε λες? Το 0-1, Χιρόνα Μπέτης. Ναι. Ωραία, όχι το Σαββατοκύριακο. Ναι, έτσι, γι' αυτό. Δεν πρέπει να χτίσουν. Ανεβάζουν τέσσερις παίκτες ψηλά για να κλείσουν τα στόπερ και τα μπακ. Ωραία. Πίεση ψηλά για να τον αναγκάσει να παίξει με βολέ τον τερματοφύλακα. Mm. Και ο τερματοφύλακας βρίσκει την τρύπα, τη σκάβει από πάνω, πίσω πάσα στον χαφ, δεξιά η μπάλα, σέντρα 0-1. Δηλαδή πρώτη πάσα στον τερματοφύλακα. Όλα καλώς... τα λεφτά είναι ο τερματοφύλακας. Ναι. Η έξυπνη πάσα. Και είναι η κουβέντα που έχω πολλές φορές με τους ποδοσφαιριστές. Γιατί... όπου μου λένε οι ποδοσφαιριστές, ρε εσύ θέλω να τα βγάζει από κάτω. Ρε δεν είναι μόνο αυτό να τους λες εσύ. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Καλύτερα να μην την παίζει την μπάλα. Αρκεί να τα βγάζει. Σου λέει. Να την παίζει την μπάλα. Πρέπει οπωσδήποτε. Πρέπει να την παίζει γιατί σου δημιουργεί υπεραριθμία. Έτσι. Και σου σπάει την πίεση. Γιατί όλο το ποδόσφαιρο πλέον είναι η πίεση. Ο Νόιερ προχθές όταν πίεζε η Μπάγερν τη Χέρτα, έπαιζε μπακότερμα. Ναι. Κανονικά μπακότευε. Θα φάει και γκολ από το κέντρο, ρε. Θα συμβεί. Αλλά θα συμβεί μία φορά στα 100 παιχνίδια. Δεν ξέρω, είναι στο πλάγιο γκολ. Το είδα, ρε. Πώς δεν το πληρωθήκαμε αυτό... με τον γκολ γκολ. Ναι, αυτό το βέβαια. Το μάτς είναι Στουτγκάρδη, Βέρντερ. 1-0 Στουτγκάρδη και ισοφαρίζει Βέρντερ με 10 παίκτες. Πώς. Με 10 η Βέρντερ ξαφνικά στραβώνει. Ναι. Λες, δεν γίνεται να μην γίνει γκολ εδώ. Ναι. Και βγαίνει κόκκινη. Ναι. Ωραία. Και το ζώο, το άλλο. Δέστε το αυτό. Ανοίξτε, ναι, τα YouTube, τα Google, τα Moogle, πώς τα λέτε. Δέστε. Θα εξηγήσουμε στους παίκτες, στους ακροατές μας. Οι ακροατές μας θέλουμε να είναι και παίκτες. Ναι, το ζώο που κάνει το πλάγιο δεν κοιτάει τον τερματοφύλακα. Πού είναι το πλάγιο, πες. Το πλάγιο είναι στο ύψος μεγάλης περιοχής αριστερά. Έτσι είπα. Ωραία. Αλλά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Εντάξει. Mm. Κάνει προσποίηση ότι θα την κάνει προς τα μέσα, την γυρνάει προς τα πίσω. Το Βόδι, αδερφός, γιατί πληρωθήκαμε. Όχι Βόδι, αυτό το καλό παιδί, το καλό χρυσό. Παιδί, ο Άγιος άνθρωπος. Ο Απόστολος, ναι, ο Κύβλος, ναι, ο Μεθόδιος. Ναι, κάνει τις κάλτσες του, σηκώνεται όμως, αλλά στον πανικό του σκοτεινιάζει, δεν πετυχαίνει την μπάλα και αυτή καταλήγει αναπαυτικά στο βάθος της εστίας. Και πληρωνόμαστε τον goal goal. Στην τύχη, αδελφέ. Κόμβος κόμβου είναι η τύχη. Κατεχάκι. Έχει να το κάνει. Πριν το. Η Βέρντερ. Ναι, ναι. Και σου είπα για τον Ολυμπιακό θα έχει δοκάρι. Στου είπα. Και μου λέει δεν παίζουμε δοκάρια. Ναι, ρε φίλε, το αδαθούμε τον κόσμο να παίξει δοκάρια.
Κάτσε εδώ, δεν θα το φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ακούω δοκάρια. Εν τω μεταξύ, τρέλα είναι, υπάρχουν ορισμένε μια κάστα παικτών, ναι, η οποία παίζει αποκλειστικά και μόνο κόρνερ. Ναι. Κόρνερ, παιδί μου. Ναι. Και τώρα ξέρει τι είναι, να βλέπει ένα μάτ και να μην σε ενδιαφέρει αν θα πει γκολ και ο καημό να είναι αν θα πάει στο κόρνερ. Το έχω τύχει. Το έχει ζήσει αυτό. Έχει τύχει να βγει τέτα τέτ και να νευριάζω γιατί τη βγάζει out, ναι, και δεν τη βγάζει ο τροματοφύλακα κόρνερ. Που δεν βρήκε αιστεία δηλαδή, κατάλαβε. Μου έχει τύχει. Αυτά είναι. Επίση μου έχει τύχει σε ένα Βέλγιο Παναθηναϊκό να γυρνάει την μπάλα ο Σίγμα από τα 70 μέτρα πίσω με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Μου έχει τύχει και αυτό. Τέλος πάντων, η Βέρεια πλέον είναι σε καλά χέρια. Η Βέρεια πλέον, αφήστε την. Θα βρει και το λιμάνι της, βρει και το απάγγελ. Ξέρετε ότι σε δύο χρόνια θα έχουμε μια ομάδα Super League. Ναι, αυτό εδώ πιστεύω και εγώ. Ξεκούραστα, με ποδοσφαιρική λογική. Έτσι ακριβώς. Ναι, κανονικά. Και εμείς, κάπου εδώ, τι έχεις προγραμματίσει? Τίποτα, πολύ light πράγματα. Τα μασάζ μας, τα γνωστά αυτά όπως πρέπει. Ναι. Μην φανταστείς. Βασιλικά πρέπει. Ναι. Μια ψαροταβέρνα, σκλάβη γύρω-γύρω, τα γνωστά. Δούλεψα χθες Χορτιάτη. Α, πήγα την περασμένη εβδομάδα. Ναι, εκεί φίλε τα σφάζουν τα ζώα και πανηγυρίζουν που θα καταλήξουν εκεί. Ναι. Ξέρεις ότι πριν σφάξουν τα ζώα, να πούμε και αυτό, έχουν πάστορα και τα σταυρώνουν και τα κάνουν. Πριν σοβαρά, σφα... να ορίστε, έμαθε και κάτι. Τι καλοί άνθρωποι. Έχει το παπά, δεν σφάξουν. Κάτσε. Κάτσε, δηλαδή είμαι αυτό. Δεν είναι σαν την Ιφηγένεια εν Ταύρης και η Ιφηγένεια εν Αυλίδη, ναι, την ώρα που έπεφτε το σπαθί, άλλαξε και από γυναίκα έγινε πρόβατο. Ναι. Ποιος έγραψε την Αντιγόνη, κύριε Σταύρο? Κόλλησα. Από τους τρεις μεγάλους. Κόλλησα. Την Αντιγόνη. Με βοήθεια, πάμε βοήθεια του φίλου μου. Ποιος? Κοινό, Σοφοκλής. Σοφοκλής, μάλιστα. Πολύ. Και πες μου τα άλλα τρία αδέλφια της, αφού είναι καλός ο κύριος. Η Ιφηγένεια, πού να ξέρω τα αδέλφια της. Παρέα κάτω με καφέ πίτα. Σαν Αντιγόνη τα αδέλφια. Α, τις Αντιγόνες. Αυτός που έδωσε για τη μάνα του ήταν εκεί σε σκηνικό. Αυτό είναι το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Ακούς. Κλειδεμίστε να το δω. Όχι, όχι. Ας το μην μπερδέψουμε. Εντάξει, ο Πάοκ, ο Πάοκ και τα αυτογκόλ εκεί πάνω. Ας το μην στο Ελλάδο. Ο Πάοκ και αυτός είναι ο Πάοκ, κύριε. Χωρίς δεν είναι καλός, κερδίζει. Ωραία. Πάμε να κάνουμε μασάζ και να φάμε. Γκολ μπετ μαζί μας. Όσοι στείλατε μηνύματα, κερδίζετε εισιτήριο χορηγία της Goal Bet για το ΠΑΟΚ. Απόλλωνος Σμύρνης, έχω σκαλώσει. Δηλαδή, γιατί θα παίξουμε τη Σμύρνη. Όχι, αφού πάμε στον Πάτε πρώτα, εγώ κοιτάω κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, ρε φίλε. Ωραία. Τι ήταν η Goal Bet μαζί μας, τι έκανε? Στηρίζουμε. Στηρίζουμε, ναι, καθημερινά, και θα είμαστε εδώ ξανά αύριο με άλλες προσφορές. Για έτσι, το καζίνο, μπράβο, έτσι, για τους εγγεγραμμένους χρήστες. Έτσι, μπράβο.